είχε οδηγήσει μια πολιτική αδράνειας όλο το προηγούμενο διάστημα και η οποία δεν απαντούσε στα πραγματικά προβλήματα όχι μόνο μεταξύ των δύο χωρών αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι πλέον αλλάζει ονομασία η χώρα και θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, μπαίνει τέλος στον αλυτρωτισμό και υπάρχει η ονομασία Έργα Όμνες και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Αλλά το κυριότερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στη συνανάπτυξη και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή των Βαλκανίων. Κυρία Μανατίδη, σχετικά με τις αντιδράσεις, είδαμε τι γίνεται στη γειτονική χώρα, αλλά βλέπουμε τις αντιδράσεις και σε εμάς εδώ. Εχθές υπήρξαν αντιδράσεις και σε κάποιους, στον κύριο Κοντονή, σε υπουργό και σε κάποια άλλα στελέχη, όπως την κυρία Τζάκρη και από την πλευρά των Ανέλη. Η κυρία Κουντουρά δέχτηκε αποδοκιμασίες στην Κρήτη. Για τα συγκεκριμένα γεγονότα έχουν υπάρξει και τοποθετήσεις και ανακοινώσεις τόσο των ίδιων υπουργών όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους, όχι για μια αντίδραση η οποία ήταν αυθόρμητη. Κοιτάξτε, κυρία Μιχελιδάκη, θα πρέπει να καταλάβουμε και θα, όσο εξηγούνται πιστεύω τα σημεία της συμφωνίας, τόσο ο κόσμος θα μπορεί να το δει και με την ανάλογη πολιτική οριμότητα, γιατί πραγματικά εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της χώρας. Αυτοί οι οποίοι με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 αναγνώριζαν με το όνομα Μακεδονία, γιατί το πρώην πηγαίνει στη Ιουγκοσλαβική, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το πρώην πηγαίνει στη Ιουγκοσλαβική. Αυτοί που το αναγνώριζαν το 1995 δεν μπορούν τώρα να έρχονται και να ασκούν τέτοια κριτική. Θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Επιτρέψτε μου λίγο να πω αυτό, κύριε Μιχελιδάκη. Επιτρέψτε μου να πω αυτό. Υπήρξαν τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, ειδικά τοποθετήσεις των βουλευτών, όχι όλης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είμαι προσεκτικός σε αυτό που λέω, που ουσιαστικά ανέβαζαν τους τόνους έτσι ώστε να επιτρέπουν φαινόμενα διχόνοιας, διχασμού και αν θέλετε και κεροσκοπισμού, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν, θα μας βρουν απέναντι. Η χώρα δεν θα καλυφθεί ξανά από τον κεροσκοπισμό, τον τυχοδιοκτισμό, την πατριωτοαπειλία, όπως έγινε όταν ήταν το 92. Αυτό μπορεί να καλύψει τη Νέα Δημοκρατία, όχι τη χώρα. Η χώρα ενωμένη θα προχωρήσει μπροστά. Πιστεύω τα βήματα και στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που λύνονται, βαδίζει μπροστά και θα βαδίσει ενωμένη. Κύριε Υπουργέ, με τους Ανέλ τι θα γίνει? Ο κύριος Γουρίδης βγήκε χθες ο αντιπρόεδρος του κόμματος και είπε ότι αυτοί θα καταψηφίσουν τη συμφωνία. Αυτό τι σημαίνει? Οι ΑΝΕΛ κράτησαν μια στάση η οποία είναι έντιμη, γιατί στη συμφωνία, η συμφωνία αυτή θα παράξει αποτελέσματα όταν θα έρθει για την κύρωσή της. Άρα λοιπόν θα δούμε, είναι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τότε 6 μήνες, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος και νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει. Πάτε σε διαζύγιο? Σε διαζύγιο γιατί? Στην περιγραφή έντιμη στάση για τους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Υπουργέ, κύριε Μανατίδη, βάζετε μέσα και αυτό το οποίο είπε και ο νέος τους εκπρόσωπος, ότι ίσως ρίξουμε την κυβέρνηση για το Σκοπιανό? Δεν σας άκουσα, έκανε ένα θόρυβο απότομα έξω εδώ και δεν μπορούσα να σας ακούσω. Τον ακούσαμε και εμείς τώρα, κύριε Υπουργέ. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνατε μια περιγραφή για τη στάση που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο κυβερνητικός. Ναι, και ξέρετε γιατί το είπα αυτό, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Τσουνίδης, ο νέος εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είπε ότι ίσως ρίξουμε την κυβέρνηση για το Σκοπιανό. Αυτό είναι μια έντιμη λοιπόν στάση? Είπε ίσως. Ίσως χρειαστεί να ρίξουμε την κυβέρνηση. Το είπε στο... Αφήστε να... Στο Κόντρα το είπε, σε συνέντευξη του Κόντρα το είπε, κύριε Υπουργέ. Ναι, κύριε Λασκαράτο, αφήστε να έρθει εκείνο το διάστημα. Θέλω να σας εκφράσω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά είχε αποφασίσει ότι ό,τι και να κάνει θα έκανε για να ρίξει την κυβέρνηση. Ούτε ενδιαφερόταν για τα εθνικά θέματα, ούτε τίποτε. Απέτυχε στην προσπάθειά της αυτή, γιατί αν είχε και κάτι άλλο θα έβαζε την αίτηση δυσπιστίας, θα την έβαζε στην προηγούμενη διαδικασία που ήταν για τα προαπαιτούμενα. Απέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση δυσπιστίας, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν ήταν μόνο για το μακεδονικό, ήταν συνολικά. Δεν σας ακούω. Λέω, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, η πρόταση δυσπιστίας δεν ήταν μόνο για το μακεδονικό.
Αυτό ήταν η σταγόνα, υποτίθεται. Και είχαν το ποτήρι όλα τα μέτρα τα οποία ήταν. Και δεν κάναν για το ποτήρι και κάναν για τη σταγόνα. Να τα αφήσουν. Είναι υποκριτικές τοποθετήσεις, οι οποίες μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και για τα εθνικά τα θέματα. Γι' αυτό σας είπα ότι η πολιτική της αδράνειας και τα αρνητικά τελεσμένα που δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα παίρνονται πίσω με αυτή τη συμφωνία. Άρα, θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, επανερχόμενοι στις αντιδράσεις, ότι όσοι προκαλούν αυτή τη στιγμή τέτοια επεισόδια ανήκουν καθαρά. Είναι ακροδεξιά στοιχεία και ανήκουν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μιλάω για τις κινητοποιήσεις, να είμαστε συγκεκριμένοι. Υπάρχει όμως και η αίσθηση, και μας έρχεται εδώ και σε μηνύματα, ότι υπάρχει ευαισθησία και από άλλο κόσμο. Βεβαίως. Δεν ανήκει. Κυρία Μιχελιδάκη, βεβαίως, και συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως. Και εμείς είμαστε ευαίσθητοι, γι' αυτό ακριβώς κάναμε και αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως. Εγώ μίλησα για τα συγκεκριμένα δύο γεγονότα τα οποία φάνηκαν και μίλησαν και με το ονοματεπώνυμα. Δεν αναφέρθηκα γενικά στις κινητοποιήσεις, γιατί αν είδατε ακόμα και στο πίσω δέρι, οι οργανωτές δεν θελήσανε να φύγουν από τη συγκέντρωση και να πάνε να κάνουν πορεία προς τα πάνω, προς τις πρέσπες. Οι οργανωτές ζητήσαν να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρομαι στο σύνολο του κόσμου. Ακριβώς αυτές οι ευαισθησίες ήταν που μας οδήγησαν να έχουμε μέσα ολόκληρα κεφάλαια τα οποία κόβουν τον αλυτρωτισμό. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα τα δείτε αυτά νομίζω στην προχωρώντας με τη συμφωνία. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει δρόμο ακόμη μπροστά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με την απόρριψη για το τέταρτο αίτημα αποφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, το οποίο το παρακολουθήσαμε εχθές, κύριε Υπουργέ. Κύριε Μιχελιδάκη, το ότι υπάρχουν μπροστά οι εκλογές είναι ένα γεγονός στην γενική χώρα το οποίο πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί η κράτηση και χωρίς την απόδοση κατηγορίας. Δημιουργεί μείζον θέμα και νομίζω ότι μετά τις εκλογές ίσως μπει σε άλλη βάση. Μάλιστα, υπήρξε και μια νομοθετική ρύθμιση, μας είχε πει εδώ ο κύριος Κουβέλης, η οποία ίσως βοηθήσει στο κομμάτι της μετάθεσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και το κομμάτι της κατοικίας που επικαλούνται ουσιαστικά. Να έχουν έντρα κατοικίας στην πρεσβεία, ώστε να μην μπορούν να επικαλεστούν οι Τούρκοι. Όχι, θα φύγουν. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα κυρώνουμε μία σύμβαση σε σχέση με τα εξαρτώμενα μέλη μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Προχωρούμε η πολιτική των συνεργασιών της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η σταθερότητα. Είναι μια πάγια πολιτική μας θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλή μέρα. Καλά, ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Κώστα τον Κωνσταντόπουλο να ευχαριστήσουμε θερμά για την βοήθειά του σε αυτή την σύνδεση. Διάβαζα προηγουμένως τώρα. Μας εξυπηρέτησε ουσιαστικά. Βγήκε ο Σταύρος ο Κοντονής στον Αντένα το πρωί και είπε, διαβάζω ακριβώς. Σε σχέση με τα επεισόδια. Τα επεισόδια. Οργανωμένες και στημένες αποδοκιμασίες από μέλη της Χρυσής Αυγής και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τον άκουσα. Είπε ότι ήταν περίπου 10 μέλη της Χρυσής Αυγής και 12 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο κόσμος που είδαμε λίγο περισσότερος στην εικόνα ήταν άνθρωποι που συγκεκριμένα. Οι εικόνες φαινόταν στην εικόνα τι ακριβώς γινόταν. Ήταν φανερές οι εικόνες, αλλά δεν ξέραμε εμείς ότι είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα. Έδωσαν και ονόματα μάλιστα από την κυρία Τζάκρη. Κυρία Τζάκρη, έδωσε και ονόματα. Ξέρει την περιοχή. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα για να μην το ισοπεδώσουμε. Σε βάλα κατευθείαν. Ναι, όχι, καλά έκανες. Εξάλλου, ακούγοντας και την συνέντευξη του κυρία Αμανατίδη,